Και σε τι το βάζεις αέρα, σε τι τα βάζεις? Το βάζουμε στον αέρα, στους 200 βαθμούς, θέλει δυνατή θερμοκρασία, μέχρι να αρχίσει να καψαλίζει την ώρα που το βγάζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλεις να κρατήσουμε και δύο ωραία. Θέλω να μου κρατήσετε και δύο κομματάκια πανσέτα. Να δούμε και τη σαλάτα. Αυτή τη σαλάτα. Γιατί, μεθαύριο έχετε τσικνοπέμπτη, πουλάκια μου. Βγάλετε, δεν ξέρω. Κάπου εδώ κοντά είναι. Τώρα που είναι, δεν ξέρω. Στις 16 είναι, λέει, από πάνω η μάστερ Ελεάνα μας. Ναι, όμως. Για ζηλεύω τους ανθρώπους που απολαμβάνουν το φαγητό και τρώνε σιγά σιγά. Βέβαια, είναι το φαγητό, είναι απόλαυση. Εσείς σαν και εμένα, εγώ καταπίνω. Καταπίνετε. Δηλαδή, και μετά από 3 λεπτά, ας πούμε, σταματάω. Δεν είναι το ίδιο. Όταν κάποιος το απολαμβάνει το φαγητό. Είναι το διαφορετικά το φαγητό, αν το τρώσει. Βέβαια, βέβαια. Και γίνεται πιο σωστή η πέψη. Λοιπόν, μου κρατάτε δύο κομματάκια πανσέτα. Για να βγάλετε αυτή την τεράστια σαλάτα στο τραπέζι σας. Πάρτε ό,τι πράσινο λαχανικό σας αρέσει. Θέλετε λόλα, θέλετε φύλλα σαλάτες, θέλετε φύλλα μαρουλιού, ρόκα, ό,τι θέλετε. Θέλω να μου μπλέξετε διάφορα φύλλα σαλάτας με αυτό που θα φτιάξω με τα μανιτάρια. Είναι μαγεία, πιστέψτε με, και δίπλα. Θα φτιάξετε την πανσέτα σε μία σχαρίτσα που την έχετε περάσει με μία σταγόνα λάδι. Σε μία μαντεμένη ασχάρα που την έχετε λαδώσει ελαφρά. Τι! Ναι, ναι. Είναι μόδα φέτος. Ποιο είναι μόδα? Ωραίες λαδιές, μου λέει. Είναι μόδα φέτος. Θα φορεθεί πολύ το Μάρτι. Τι θα φορεθεί, αγάπη? Η λαδιά μου, με κοροϊδεύει. Η λαδιά σου θα φορεθεί, τέλεια. Λοιπόν. Να κάψει καλά το μαντέμι μου και να βάλω επάνω. Αυτό θέλει το πολύ 7 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Το κρεατάκι μου επάνω στην καυτή πλάκα. Τώρα έβαλες λαδάκι κάτι. Το σκούπισα. Έβαλα ένα χαρτάκι και το σκούπισα τελείως να φύγει. Και λίγο αλάτι οπωσδήποτε. Και λίγο πιπέρι οπωσδήποτε. Έχεις δίκιο, Αργυρό, είναι πολύ καλό το κρέας. Αφού στο είπα, είναι λουκούμι. Είναι, είναι τέλειο. Λίτσα μου, καλή. Πολύ ωραία. Είναι τέλειο. Το βρίσκετε σε επιλεγμένα κρεοπολία και σούπερ μάρκετ. Καλέστε στην Κρέτα Farms για να σας ενημερώσει πού θα το βρείτε. Λοιπόν, βάζω και ό,τι μυρωδικό μου αρέσει πάνω. Ψήνω την πανσετούλα μου 4-5 λεπτά από τη μία πλευρά, ανάλογα το πάχος της, ή 3-4 αν είναι πολύ λεπτή, ή όπως τη θέλετε εσείς, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσει η καρδιά μέσα του κρέατος να κρατάει λίγο ροζ και τα ζουμιά του. Εσείς το θέλετε, μπορείτε, το θέλετε καλοψημένο. Ψήνετε την πανσετά σας όπως την θέλετε και έχουμε, θέη μου. Κάτσε να βγάλω αυτό εδώ. Έχω τα μανιτάρια, έχω καθόλου χρόνο. Έχεις. Έχω, τέλεια. Είναι φαγητάρα σήμερα. Είναι και τα δύο πανεύκολα. Είναι και τα δύο πανεύκολα. Βάζω στοίχημα τη Ζυκνοπέμπτη, θα γίνει χαμός με αυτό. Όλοι αυτό θα φτιάξετε. Έχουμε παραγγελίες. Μία σταγόνα λάδι, όχι παραπάνω, μία σταγόνα έβαλα στο τηγάνι μου. Και θέλω μία σκελίδα σκόρδο. Να μου την περάσει. Να πει τώρα σκόρδο με σαλάτα. Άμα φάτε τη σαλάτα, θα δείτε τι νοστιμιά έχει. Το σπάω και το τρίβω εδώ. Το σπάω και το τρίβω μέσα στο τηγάνι, ναι. Να αρχίσει να. Μάλιστα, όσοι σαλάτα. Τρώτε μπρουσκετούλες όταν πηγαίνετε στα Ιταλικά, και εσείς που δεν τρώτε σκόρδο ακόμα, να ξέρετε ότι τρώτε. Γιατί η μπρουσκέτα έχει πάντα τριμμένο σκόρδο επάνω. Τέτοιο, έτσι όπως το κάνω εγώ. Το τρίβουμε να βγάλει λίγα αρώματα. Μόλις ζεσταθεί το τηγάνι μου, θα το βγάλω. Δεν θα το αφήσω να ροδίσει αυτό καθόλου. Έχω, φέη μου, ταυτόχρονα τα μανιτάρια μου. Τα μανιτάρια μου είναι ολόφρεσκα. Και επειδή είναι ολόφρεσκα, θα κρατήσω και το ποδαράκι τους. Είναι τόσο τρυφερά που τρώγονται και ομά τα μανιτάρια, να το ξέρετε. Ομά. Βεβαίως. Τα μανιτάρια, ναι, γιατί. Το μανιτάρι τρώγεται και ομό. Γέλατε όλα τα λαχανικά τρώγονται ομά. Όλα τα λαχανικά. Μόνο την πατάτα, ας πούμε, δεν μπορείς να φας ομοία. Ακόμη και το παντζάρι το κάνουμε ομό σαλάτα. Τριμμένο. Και είναι και τέλειο. Βγάζω λοιπόν τη φλουδίτσα απ' έξω για να είναι έτσι πιο τρυφερά, γιατί είναι πραγματικά ολόφρεσκα τα μανιταράκια μου, και μανιτάρι με χοιρινό είναι ένα από τους συνδυασμούς που είναι φανταστικοί, παιδιά. Είναι τέλειοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα εδώ. Το σκόρδο μου θα το βγάλω. Το βλέπετε, ίσα που κάπνισε λίγο. Ίσα που κάπνισε. Δεν θέλω ούτε να ροδίσω ούτε τίποτα. Αρωματίζω τη σαλάτα μου. Αρώματα δίνω τώρα. Έχω εδώ τα μανιτάρια μου. Μέσα σε χοντρές φέτες. Θα τα ψήσετε για λίγο, για 2-3 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Να ψηθούνε, δυνατή φωτιά θέλω. Να γυρίσουμε μία και την πανσετούλα μας. Για να τη δω πώς έγινε. Πάγαμε και στην Λουκουμάκι, αυτό το έξω της γίνεται κριτσανιστό και τέλειο. Το λιπάκι της είναι όνειρο. Λοιπόν, τα βάλαμε μέσα, τα αφήνω τα μανιτάρια μου να γίνουνε. Και φτιάξτε τώρα μία σαλάτα με ό,τι πρασινάδα θέλετε. Αρκεί να μου στεγνώσετε πολύ καλά τα λαχανικά, έτσι δεν θέλω να έχουν νερά επάνω.
Θέλω να είναι στεγνά τα λαχανικά μου για να ανακατευτούν με τη σως και να γίνουν τέλεια. Άρα λαδάκι στο τηγάνι, το περνάς μία φορά με το σκόρδο και μέσα βάζεις τα μανιτάρια και εδώ την παρισέτα χωρίς τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Είναι η νοστιμιά της τέτοια που δεν θέλει τίποτα απολύτως. Έχω λοιπόν εδώ ό,τι λαχανικό είπαμε θέλετε, ό,τι σας αρέσει. Στεγνό όμως. Βάλτε το, μπορείτε να το κάνετε τα λαχανικά όταν τα πλύνετε. Αν δεν έχετε χρόνο να τα στεγνώσετε, να τα αφήσετε να στραγγίσουν καλά και να φύγουν τα υγρά τους. Πάρτε μια μεγάλη καθαρή πετσέτα της κουζίνας, βάλτε τα λαχανικά μέσα, πιάστε τις τέσσερις γωνίες και κάντε φυγόκεντρο με το χέρι. Το γυρίζετε έτσι και σε ένα λεπτάκι έχει φύγει όλο το νερό πάνω στην πετσέτα. Γιατί γελάς, κάτι έκανες. Όχι, σκεφτόμουν, μέσα στο σπίτι να κάνω. Σε βλέπω να το κάνεις σύντομα, σε κάνω YouTube. Και να γεμίζεις το σπίτι πρασινάδες. Λοιπόν, ό,τι λαχανικό θέλετε, είπαμε. Εμένα μου αρέσουν όλα τα πράσινα. Γενικά τα χρησιμοποιώ και λόλα κόκκινη είναι πολύ ωραία. Και φύλλα σαλάτας, ό,τι θέλετε. Όλα μέσα. Και καρύδια. Είναι μια σαλάτα, παιδιά, φανταστική. Και καρύδι. Και ρόδι. Ακόμα βρίσκουμε εδώ ρόδια. Και πολύ υγιεινά. Α, μπορούμε να βάλουμε και αποξηραμένο μανιτάρι, άμα θέλουμε. Πώς το κάνεις, και αποξηραμένο. Το μουλιάζω λίγο στο νεράκι του και το ρίχνω. Στο νερό, όχι σε γάλα. Στο νερό, στο νερό. Στο νερό του. Γιατί κάποιοι Ιταλοί το κάνουν σε γάλα. Εντάξει, μπορεί να το κάνουν και σε γάλα, οκ. Okay. Εγώ τώρα, ας πούμε, που το θέλω για τη σαλάτα, άμα το βάλω στο γάλα και το βάλω μετά να το ψήσω εδώ πάνω, θα μου κόψει το γάλα και θα γίνει κομματάκια. Σε νεράκι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Και χρησιμοποιούμε το νερό του μετά σαν ζωμό. Αργυρούλα, ναι. Αυτό τώρα, αυτή η ποσότητα. Αλλά δεν είναι λάθος. Μέσα σε πόσο νερό το βάζεις. Εγώ δεν πήρα τόσο πολύ. Εγώ πήρα 3-4 κομμάτια στη σαλάτα, τη μεγάλη που έχω φτιάξει δίπλα. Έβαλα 3-4 κομμάτια για άρωμα. Και κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε, ξέρετε ποιο είναι. Να το. Παίρνετε τα αποξηραμένα. Ετοιμάζω τη σαλάτα μου, τη φτιάχνω. Αλλά για να δώσω έξτρα βουνίσια γεύση στο χοιρινό μου, παίρνω 1-2 κομματάκια αποξηραμένο μανιτάρι και το κάνω σκόνη. Δοκιμάστε το αυτό και βάλτε το σε όποιο κρέας ψήνετε στο φούρνο, θα τρελαθείτε. Αυτή η σκόνη αλήθεια. Εδώ, ναι, ναι, αυτή η σκόνη εδώ που θα πέσει. Τι λες ρε Αργυρό, τι μαγιά είναι αυτή, είναι το βάζεις πάνω στο χοιρινό. Είναι φανταστικό, εγώ το έχω κάνει και με χοιρινό και με μουσκάρι. Πώς σου μυρίζει. Σου βγάζει μυρωδιά βουνού, ρε παιδί μου, εμένα που μου αρέσει και το μανιτάρι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Είναι σαν να πασπαλίζεις. Αυτό. Θα βάλουμε τα λαχανικά μας όλα μέσα. Το μανιτάρι μου. Έλα, βγάλτε και το μανιτάρι. Θα το ρίξουμε από πάνω. Το αφήνω ένα λεπτάκι να κρυώσει, να μην μου ρίξει τη σαλάτα. Έχω χτυπήσει λίγο μέλι, λίγο βαλσαμικό, λίγο λαδάκι. Και όλο μαζί. Περιχύνω, ανακατεύω και σερβίρω με τα ωραία μου μανιτάρια και τη χοιρινή μου την πανσετούλα, την ψητή. Απλά νόστιμα και πάνω απ' όλα φανταστικά. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Τα πιο ωραία φαγητά φέτος. Έτσι.